πάμε λίγο στα μέτρα και στον κορονοϊό. Πάμε να δούμε γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός. Έχει γίνει πραγματικά ο κακός χαμός με το τι συμβαίνει με τα μαγαζιά. Είδαμε πολλά μαγαζιά στο διαδίκτυο να βγαίνουν και να λένε ξεκινάμε live, ξεκινάμε ζωντανή μουσική. Ακούσαμε τον υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση σήμερα το πρωί. Σε ποιο κανάλι ήτανε? Στο Μέγκα. Στο Μέγκα, ναι. Στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση. Και να λέει ο άνθρωπος, τι είπε ο υπουργός. Λέει λοιπόν ο υπουργός, βγαίνοντας στα τηλεοπτικά κανάλια, μας ακούνε, δεν ακουγόμαστε, μου λένε είναι καλά οι τηλεθεατές. Να το δούμε. Εγώ σας ακούω καλά, μάλιστα. Και οι τηλεθεατές. Μας λένε λοιπόν ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης, λοιπόν οι κανόνες που θα ισχύουν είναι αυστηροί, για τους γάμους αναφερόμενος. Ναι, και τις βαφτίσεις. Και τις βαφτίσεις. Και λέει ότι όπως σημείωσε, λέει, δεν υπάρχει περιορισμός στο εάν η μουσική θα είναι με ορχήστρα ή όχι. Λέγοντας βέβαια ότι δεν μπορούμε να χορέψουμε. Ναι, αλλά αυτά τα λέει το πρωί θα υπήρχε. Ο κύριος Παπαθανάσης. Είτε θα είναι με ορχήστρα είτε χωρίς, μουσική σου λέει είναι. Πάμε να ακούσουμε τον υπουργό να τα λέει. Γιατί πριν από λίγο βγήκε ένα ΦΕΚ από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί παράλληλα. Γιατί από το Υπουργείο Ανάπτυξης το έβγαλε αυτό. Που λέει ότι απαγορεύεται το live, η live μουσική, από αυτή τη βδομάδα. Από πρώτη του μήνα θα ισχύσει το live. Το θέμα ότι άλλα λέει ο υπουργός και άλλα λέει το ΦΕΚ. Δεν συνεννοούνται στο Υπουργείο. Μάλλον ναι, Φίλιππε. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει ο υπουργός και να δούμε τι λέει το ΦΕΚ σήμερα. Γιατί μας έχουν τρελάνει. Στην εστίαση. Αυτό θα ισχύει, υποτίθεται με βάση τις ανακοινώσεις, μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Και ελληνικά και ξένα, έτσι όλα τα είδη. Ναι. Δεν έχει. Καλά, φαντάζομαι, ναι. Το θέμα είναι. Επειδή λέτε ότι θα πρέπει να έχει βάλει ο άλλος εξωτερικά ηχεία. Δηλαδή, αν θέλει να παίξει μουσική, δεν θα παίζει με τα ηχεία που έχει στο εσωτερικό χώρο του καταστήματός του. Γιατί αν έχει ανοιχτά τα παράθυρα, τι τζαμαρίες. Δεν το ξέρω. Εγώ έχω ακούσει ή διάβασα μάλλον ότι η μουσική σε εξωτερικούς χώρους. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Πιταρά, τίποτε δεν αλλάζει από τον τρόπο που λειτουργούσαμε πριν. Πώς ακούγαμε τη μουσική σε εξωτερικούς χώρους πριν? Γιατί έχει τεθεί ένα θέμα, αν τίθεται ζήτημα ηχορύπανσης κτλ. Όπως λοιπόν λειτουργούσαμε πριν, όπως είχαμε τα ηχεία πριν και ακούγαμε μουσική έξω, έτσι θα λειτουργεί και τώρα. Επομένως δεν τίθεται θέμα κάποιας αλλαγής. Τα ηχεία εκεί που είναι. Εντάξει, κάποιες αλλαγές θα γίνουν, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι πολλά καταστήματα, τους έχει δοθεί χώρος και καλός από τους Δήμους, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, για να μπορέσουν να βγάλουν τραπεζοκαθίσματα σε κάποιες πλατείες. Σωστά. Εκεί δεν είχαν τις υποδομές για μουσική άνθρωποι. Σωστά. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τη μουσική και να ενοχλούμε. Έτσι, γιατί θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη για τους συμπολίτες μας. Όπως λειτουργούσαμε λοιπόν πριν, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε και σήμερα με τη μουσική. Γιατί δεν περιμένατε, ας πούμε, λίγες μέρες, ειδικά για τη μουσική? Για να πω εγώ και ένα άλλο επιχείρημα τώρα. Επειδή υποτίθεται ξεκινάνε και πανελλαδικές και τα παιδιά θα κάθονται και θα διαβάζουν. Κοιτάξτε, η μουσική εκεί που λειτουργεί, λειτουργεί με τους κανόνες. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Επομένως, το ξεκίνησα έτσι λέγοντας ότι πρέπει να λειτουργούμε με τους κανόνες που ίσχυαν. Ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να ενοχλούμε όπου δεν πρέπει να ενοχλούμε. Θα το δούμε στην πράξη αυτό λοιπόν. Πάμε στο επόμενο. Επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες βρίσκονται σε στοές. Ναι. Αυτές είναι. Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στοές, που υπάρχουν δύο είσοδοι για να μπορεί να υπάρχει μία κυκλοφορία, εν πάση περιπτώσει, πιο φυσική του αέρα, και αυτές μπορούν να λειτουργήσουν. Με μουσική και αυτές. Με μουσική. Ωραία. Γάμους, βαφτίσια κτλ. Από τα 100 άτομα 1 Ιουλίου πάμε σε 300. 300 άτομα. Νομίζω ότι 300 άτομα είναι αρκετά άτομα σε αυτή τη φάση και πάλι εδώ οι λοιμοξιολόγοι έκριναν ότι μπορούμε να πάμε στα 300 άτομα από 1 Ιουλίου. Υποθέτω υπάρχει όριο στα τραπέζια, αποστάσεις κτλ. Αυτά πρέπει να Ναι, ακριβώς. Είναι ακριβώς. Τα μέτρα και οι κανόνες είναι πολύ αυστηροί. Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι ρωτώντες με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και ό,τι ίσχυε και όταν επανεκκίνησε η οικονομία στην πρώτη φάση. Ναι. Ρωτώντας τον 8. Τον 8. Από δύο οικογένειες. Ναι. Και μουσική κανονικά. Μουσική κανονικά. Ωραία. Και ζωντανή μουσική σε αυτά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να φέρει στο γάμο του στη δεξίωση συγκρότημα να παίξει, να χορέψει, να κάνει, να δείξει.
Κοιτάξτε, όταν λέμε μουσική, εννοούμε μουσική. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να χορέψουμε, έτσι. Αυτό είναι μόνο μουσική καθήμενη, να το θυμόμαστε αυτό. Α, καθήμενη και στο γάμο. Καθήμενη. Δεν έχει χορό, δηλαδή. Όχι, καθήμενη. Κύριε Παπαθανάση, είναι ένα πράγμα που καταλαβαίνετε που δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Δηλαδή, ένας γάμος με 300 καλεσμένους θα πιούν και παραπάνω στη Σακυρκέφη, θα σηκωθούν να χορέψει κινήφι με το γάμο, θα σηκωθούν και οι υπόλοιποι 298. Μακάρι, κύριε Κοταρίδη, να τελειώσουμε με την πανδημία και να επανέλθουμε σε πλήρη κανονικότητα. Όμως οι κανόνες αυτοί είναι τώρα. Θέλω να δω το γαμπρό, πώς θα πει στην πεθερά. Πάμε, λοιπόν, να δούμε. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι από 1η Ιουλίου θα είναι η αύξηση στα άτομα στους γάμους. Στα 300 άτομα. Ναι. Η μουσική, ότι θα υπάρχει μουσική. Και λέει τι με ορχήστρα, τι χωρίς ορχήστρα. Εδώ λοιπόν βγαίνει ένα ΦΕΚ σήμερα, πριν από λίγη ώρα, μετά από τη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός και στην ουσία λέει ότι απαγορεύεται η ζωντανή μουσική. Και είδαμε πολλά μαγαζιά, πολλές επιχειρήσεις, ότι α, ωραία, θα ξεκινήσει η ζωντανή μουσική από... 1η Ιουλίου. Από τώρα. Από τώρα. Από τώρα η ζωντανή μουσική. Α, είναι μουσική. Για τους γάμους, συγγνώμη, είναι για τα 300 άτομα, μουσική. Ναι. Από αύριο η ζωντανή μουσική. Σάββατο. Από αύριο Σάββατο η ζωντανή μουσική. Και εν τέλει δεν ισχύει. Και να πούμε ότι εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν καταγγελίες των μουσικών, καταγγελίες των τραγουδιστών και των ανθρώπων που ασχολούνται με το χώρο της ζωντανής μουσικής και λένε, μα καλά, τι γίνεται εδώ πέρα. Εμείς υποφέρουμε αυτή τη στιγμή. Εκεί που δουλεύαμε σε κάποια μαγαζιά 2 φορές τη βδομάδα και δουλεύαμε από 5 ώρες και πέραμε ένα μεροκάματο. Τώρα, ούτε μπήκαμε και πήραμε χρήματα επειδή μπήκαμε στην αναστολή, γιατί για να μπεις στην αναστολή και να πάρεις χρήματα, έπρεπε να είσαι από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό εργατοώρων, πάνω από 16 ώρες την εβδομάδα. Άρα και ο μουσικός ή ο τραγουδιστής ή αυτός ο οποίος δούλευε σε ένα κατάστημα εστίασης και έκανε από ένα εξάρο, σου λέω. Έτσι, 2 μεροκαματάκια. Δεν πήρε μία και δεν έχουν να φάνε. Πολίτες αυτή τη στιγμή και άνθρωποι που έπαιρναν ένα μεροκάματο, σήμερα δεν έχουν να φάνε. Και επίσης να πούμε για τα πανηγύρια, διευκρίνησε ο Υπουργός ότι τέλος τα πανηγύρια στην ουσία. Λέει, εγώ έχω πει για τους εμποπανήγυρους, τους θρησκευτικούς, όχι το γλέντι. Το 50% που είπαμε ότι θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί για να γίνουν οι εμποπανήγυροι, εννοούμε όχι τα πανηγύρια με τα κλαρίνα και τα γλέντια. Όχι βέβαια, μιλάμε αυτά, για τους θρησκευτικούς εμποροπανήγυροι που γίνονται έξω από τους ναούς, έτσι, αυτό εννοούμε. Έτσι.